Η ιστορία που θα σας πω στη συνέχεια θα σας εξοργήσει, θα σας κάνει να αναρωτηθείτε και στο τέλος θα σας δώσει ελπίδα. Τη δεκαετία του 90 και του 2000, στην ευρύτερη περιοχή που βλέπετε από πίσω μου, υπήρξε μια τεράστια λίμνη. Από αυτή τη λίμνη ζούσαν οι ντόπιοι, ψάρευαν αλλά και χρησιμοποιούσαν το νερό της για τις βασικές τους ανάγκες. Αμέτρητα μπαρ, εστιατόρια και hostel συνέθεταν όλο το σκηνικό σε αυτή την περιοχή. Εδώ λοιπόν υπήρξε το σημείο συνάντησης, το στέκι όλων των hippies και όλων των τουριστών οι οποίοι ερχόντουσαν να περάσουν τις διακοπές τους στην πρωτεύουσα. Το 2010 η λίμνη χτίστηκε και τη θέση της πήραν πολυτελείς κατοικίες. Χιλιάδες ψαράδες και ιδιοκτήτες ακινήτων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους. Από τότε η περιοχή που βλέπετε πίσω μου έγινε στέκι ναρκωμανών, εγκληματιών και παρανόμων. Πριν από λίγα χρόνια όμως, δύο Γαλλίδες είχαν τη φαϊνή ιδέα να καθαρίσουν την περιοχή και να αποκαταστήσουν το όνομα και την αξία της, μετατρέποντάς την σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και τέχνης του δρόμου. Και παρά τις δυσμενείς συνθήκες, τα κατάφεραν. Οι τείχοι γέμισαν με πανέμορφες ζωγραφιές και εκεί που κάποτε υπήρχαν ερείπια και μπάζα, πλέον υπάρχουν καταστήματα, μπαρ και ξενοδοχεία, δίνοντας μια ανάσα αισιοδοξίας για το μέλλον. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και η ιστορία πίσω από αυτή την περιοχή, κάντε like, subscribe οπωσδήποτε αν δεν έχετε κάνει, σχολιάστε και κάτι από κάτω και αν θεωρείτε ότι πρέπει να το δει και κάποιος άλλος, μοιραστείτε το. Αν έρθετε ποτέ στην Καμπότζη και στο Phnom Penh, να θυμηθείτε να περάσετε από την Οδό 93. Man, low.